Φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας, καλησπέρα σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους ασκητές του Αγίου Όρους, εκεί που έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ μέσα από το Mega Channel για αρκετά χρόνια που ήμουν στο κανάλι, εκεί που συγκλονίστηκα πραγματικά, εκεί που είδα διαφορετικούς ανθρώπους διαφέρουν κατά πολύ σε σχέση με τους υπόλοιπους μοναχούς των μοναστηριών, καθώς ζουν σε απόκρημνα καλύβια, ζουν μαζί με το Θεό, όπως μου είπε ένας ασκητής από τα Καρούλια του Αγίου Όρους, τα Φρικτά Καρούλια. Λέω, γέροντα Ιωσήφ, εδώ ζείτε μόνος σας σε αυτό το σπήλαιο. Πώς ζείτε καταρχήν? Λέει, το χειμώνα, παιδί μου, βγαίνω, είχε φτιάξει ένα λασπόσπιτο και ζούσε εκεί, γιατί λόγω της υγρασίας δεν θα μπορούσε κάτω από αυτές τις συνθήκες να ζήσει άνθρωπος. Το καλοκαίρι, λέει, είμαι κανονικά μέσα στο σπήλαιο. Λέω, παρέα με ποιον? Έχετε κάποιον εδώ να μιλάτε, κάποιον άνθρωπο? Όχι, λέει, παρέα με το Θεό. Εδώ βρήκα το Θεό, λέει. Εδώ βλέπει μόνο ο Θεός. Το πρόσωπό του έλαμπε, η χάρη του Θεού πραγματικά τον είχε σκεπάσει, τα λόγια του λιγοστά με πολύ γλυκύτητα και αγάπη, ταπεινοφροσύνη εξέπεπε το πρόσωπό του. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος, ο γέροντας Ιωσήφ. Δεν δέχτηκαν όλοι να μιλήσουν στην κάμερα για ευνόητους λόγους, για λόγους ταπεινοφροσύνης, όπως λένε. Εμείς, παιδί μου, εδώ, λέει, βλέπουμε μόνο το Θεό, αγαπούμε τους ανθρώπους, προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, αλλά είμαστε απομακρυσμένοι για τον εξής λόγο: για να ενωθούμε με το Θείο, μακριά από κάθε πειρασμό, μακριά από κάθε υλική ανάγκη. Εδώ ζούμε, λέει, με κονσέρβες, με ξηρά τροφή και τα λοιπά. Λίγο πιο κάτω συνάντησα πάλι στα Καρούλια, στα Φρικτά Καρούλια, εκεί που είναι οι μεγάλοι ασκητές του Αγίου Όρους, εκεί που έχουν αγιάσει πολλοί άνθρωποι, εκεί που πήγανε νέα παιδιά και γεράσανε εκεί. Πραγματικά, δεν λίγοι είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την ασκητική περιοχή των Καρουλίων, των Κατωνακίων, των Καυσουκαλυβίων για να επανέλθουν πάλι στα μοναστήρια. Είναι απόφαση ζωής, όπως μου είπαν. Ο περατέρ και ο χολύπτης που με συνόδευε εξεπλάγησαν πραγματικά και μεταφέραμε και στους συναδέλφους στο Mega Channel όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, η οποία ήταν μοναδική. Ήταν μοναδική, διότι κοιμηθήκαμε κι εμείς μέσα σε σπήλαιο 2 μέρες. Έχουμε βιώσει, έχουμε πάρει μια γεύση, μια ελάχιστη γεύση από το μεγαλείο, το πνευματικό, το ψυχικό μεγαλείο αυτών των ανθρώπων. Αυτοί είναι πραγματικά οι ήρωες, οι στρατηγοί της Ορθοδοξίας που βγαίνουν μπροστά για να αντιμετωπίσουν κάθε πειρασμό και κάθε κακό. Ειλικρινά, δεν έχω λόγια, τα λόγια είναι ελάχιστα, λιγοστά, δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό το θείο μεγαλείο που αντίκρισε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πραγματικά θα κάνουμε πολλές έτσι εκπομπές και θα μοιράζουμε μαζί σας αυτές τις εμπειρίες, διότι θεωρώ χρέος ζωής να τις μοιραστώ μαζί σας, διότι μου έδωσε και εμένα ο Θεός έτσι, αυτή την ευκαιρία να γνωρίσω αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι χριστιανοί και χριστιανές, υπάρχουν Άγιοι. Ένας αγιορείτης από τα Καυσουκαλύβια μου είπε το εξής. Μου λέει, πού ζεις, παιδί μου? Λέω, στην Αθήνα, πάτερ μου, στην αμαρτία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πόλη της κολάσεως και στην πόλη της αγιότητος, μου λέει. Ξέρεις πόσους αγίους βλέπω στην Αθήνα? Λέω, τι εννοείται? Άνθρωποι, λέει, που δεν φαίνονται. Άνθρωποι που πραγματικά και λαϊκοί ακόμη έχουν ανέβει σε υψηλά πνευματικά επίπεδα. Άγιοι δεν είναι μόνο όσους
προχωράει η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία στην Αγιοκατάταξη. Είναι και οι αφανείς Άγιοι, όπως μου είπε ο γέροντος αυτός στο Καυσοκαλύβια, που ήταν μεγάλη ηλικία, ειλικρινά, και ζούσε σε ένα καλύβι με έναν υποτακτικό νεότερο, ο οποίος τον φρόντιζε, και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ειλικρινά είναι, θεωρώ, ένας από τους σύγχρονους οσίους. Δεν δέχτηκε να μου μιλήσει στην κάμερα για λόγους δικούς του, ταπεινοφροσύνης εγώ λέω, και είναι απόλυτα σεβαστό, αλλά πραγματικά υπάρχουν πολλοί Άγιοι σήμερα, όπως μου είπε, και εδώ στο Άγιον Όρος που δεν φαίνονται, και έξω και στην Αθήνα ακόμη που λέτε ότι είναι κολαστήριο, υπάρχουν και εκεί Άγιοι. Και όλοι μπορούμε να γιάσουμε, μου λέει, αρκεί να το θέλουμε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε επόμενες ημέρες, αγαπητοί μας φίλοι. Ευχαριστώ.